Συνάδελφοι, και εμείς από το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΙΑ Μεσσηνίας και εκ μέρους της ΔΑΣ από το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, θα ήθελα πριν πω την εμπειρία να σας καταθέσω. Βρίσκομαι εδώ με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα συνεργεία της ΔΕΙΑ Καλαμάτας, η οποία αποφάσισε να συμμετέχει στη σύσκεψη που οργανώνουν τα εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία στο αμφιθέατρο της ΓΕΣΕΕ, έλεγε, τέλος πάντων, μετά το κλείσιμο ήρθαμε εδώ, με θέμα εξελίξεις που αφορούν το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ και προετοιμασία για την 1η Μάη 19. Εξορωτούμε τον Πρόεδρο να μεταφέρει την εμπειρία από τη δράση του Σωματείου και την εμπειρία από την κινητοποίηση πριν, κατά και κατά τη διάρκεια και μετά την διεξαγωγή του συνεδρίου που δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ. Τα σωματεία, καλούμε τα σωματεία και κάθε τίμιο συνδικαλιστή να κάνει δική του υπόθεση στην ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος και να απαιτήσει συνέδριο ανοιχτό, δημοκρατικό, χωρίς τους εργοδότες. Συνέδριο που θα συμμετέχουν πραγματικοί εργαζόμενοι και όχι μαϊμούδες. Αυτό που κρίνεται σήμερα είναι το αν θα γίνει κανονικό εργατικό συνέδριο, στο οποίο ο καθένας θα μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του, θα γίνει συζήτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων μακριά από νοθείες, μπράβους και αλυσβερίσια. Το καταθέτω στη σύσκεψη, την ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Συνάδελφοι, ζήσαμε κι εμείς μια πρωτόγνωρη εμπειρία στην Καλαμάτα. Με το καλημέρα, από την Πέμπτη, όσοι συνάδελφοι ήταν αντιπρόσωποι, είδαν ότι μέσα στα δωμάτια τους, μέσα από τις καμαριέρες, υπήρχαν κάρτες μαζί στα μπάνια, εκεί που κάνανε, στις πισίνες που κάνανε μπάνιο, μοιράζανε κάρτες. Έτσι, από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι υπήρχε μεγάλη νοθεία. Από την Πέμπτη το απόγευμα, με επίσκεψη του συναδέλφου του Πέρου, του Τασιούλα και άλλων συναδέλφων, που πήγαν να δουν το χώρο του συνεδρίου, μπράβοι, δεν άφησαν και συνόδευαν και απαγόρευαν να μπουν στην αίθουσα του συνεδρίου. Την Παρασκευή το πρωί είχαν στήσει. Το κλίμα που επικρατούσε. Την Παρασκευή το πρωί είχαν στήσει με εισαγγελέα μέσα στο ξενοδοχείο, είχαν στήσει ένα μηχανισμό, ο οποίος ο μηχανισμός αυτός έλεγε, περιμένανε μάλιστα και με το κανάλι του Σαββίδη σε απευθείας μετάδοση, πότε θα πάνε οι ομάδες του ΠΑΜΕ, οι τραμπούκοι, που θα πάνε να διαλύσουν το συνέδριο. Βέβαια, η χάρη δεν τους έγινε. Πήγανε οι σύνεδροι μέσα και περιμένανε από το πρωί την Παρασκευή μέχρι τις 7 το βράδυ να μαζευτούν οι σύνεδροι να γίνει συνέδριο. Μα αυτοί ήταν στα μπάνια. Ήταν στα ψώνια, πίνανε ούζα. Γυρίζαν όλη την Καλαμάτα. Βέβαια, έπεσε χρήμα στην Καλαμάτα, σε νεκρή περίοδο, όπως είπε ο πρόεδρος Καλαμάτας, 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα έπεσε στην πόλη σε νεκρή περίοδο. Έτσι βλέπαν το συνέδριο στην Καλαμάτα. Όχι εργατικό, το τι χρήμα θα πέσει. Και βέβαια, πραγματικά έπεσε χρήμα. Αλλά βέβαια το χρήμα σε ποιους έπεσε. Στα δύο ξενοδοχεία, νομίζω γύρω στις 400.000, πήραν μόνο τα δύο ξενοδοχεία. Από εκεί και πέρα οι καμαριέρες όμως, οι εργαζόμενοι τι πήραν, δουλεύανε έτσι από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Αυτό ήταν για τους εργαζόμενους στο συνέδριο. Τέλος πάντων, σε 7 η ώρα το βράδυ επιχειρήσανε να πάνε να μαζευτούν καμιά τριανταριά, αφού είχαν πει τα ούζα τους και ήταν και σε μια κατάσταση, ξέρετε, άμα έχεις πηγή, είσαι και σε μια κατάσταση εύθυμη. Και μπήκανε μέσα λοιπόν να πάνε να στήσουν κάποιοι να βγάλουν φορευτική. Δεν τους έγινε χάρη. Φυσικά μπήκαν οι σύνεδροι μέσα, μπήκαμε και εμείς από τα συνδικάτα της Καλαμάτας και φυσικά καταλάβαμε εκεί τις αίθουσες και λοιπά και έγινε αυτό που έγινε και δεν έγινε, το συνέδριο. Λοιπόν, παρακάτω. Τώρα να πω όμως, συνάδελφοι εντάχει, γιατί και ο χρόνος είναι, να πω όμως ότι έχει σημασία το πριν και το μετά. Πριν λοιπόν το συνέδριο κατά τη διάρκεια, και πολύ σωστή ήταν η γραμμή από το ΠΑΜΕ, επισκεφτήκαμε χώρους δουλειάς, επισκεφτήκαμε συνεργεία, εργοτάξια, επισκεφτήκαμε χώρους όπου εργάζονται, βρίσκονται εργαζόμενοι στην παραγωγή. Τι μας είπαν, τι φάνηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία, και εδώ έχουμε και ευθύνη αν θέλετε, που τόσο καιρό και εμείς στη Μεσσηνία μας δόθηκε δυνατότητα να γυρίσουμε χώρους που δεν είχαμε ξαναπάει. Τι φάνηκε,
Εργαζόμενοι δεν γνωρίζαν καταρχήν την σωματείο. Δεν γνωρίζαν εργαζόμενοι και κάτω από 25, τίποτα για ΓΕΣΕ, τι είναι αυτό μας λέγανε. Και όταν εκεί έγινε μια πολύ σοβαρή κουβέντα, πόσο σημαντικό ζήτημα είναι για τη δουλειά του να οργανωθούν στα σωματεία. Έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση, βέβαια τη ΓΕΣΕ την είχαν χεσμένη και όσοι τη γνώριζαν. Λέγανε τι είναι αυτό, αυτό τα πουλιτάρια. Και εκεί καταλάβανε ότι εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιατί ξέρετε ότι αυτό που κυκλοφορεί είναι αφού λοιπόν είναι η ΓΕΣΕ έτσι, όχι, εσείς το ίδιο είσαστε, αυτό μας λέγανε. Εκεί λοιπόν διαχωρίσαμε τη θέση μας, τους είπαμε γιατί παλεύουν και άνοιξαν οι πρώτες επαφές. Αποτέλεσμα. Μετά το συνέδριο και μετά την όλη τη δουλειά, τώρα να πω ότι τα υπόλοιπα που γίνανε δεν έχει κανένα νόημα, τα έχετε παρακολουθήσει, όταν πήγανε να γιορτάσουν εκεί μαζί με το Χαλκιά και τους άλλους την πρώτη μέρα, την Πέμπτη το απόγευμα. Δεν έχει κανένα νόημα να το πω, είδατε τι έγινε. Είχαν στήσει μια άδεια, πήγαμε και γεμίσαμε δηλαδή το αμφιθέατρο, γιατί αυτοί δεν ήταν ούτε εκεί. Κάνανε βόλτες. Ήταν καμιά πενταριά μέσα σε ένα αμφιθέατρο που μόλις πήγαμε εμείς το γεμίσαμε. Για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια. Εμείς τα γιορτάσαμε. Δεν είχαμε καμία σχέση με αυτό. Τέλος πάντων, να πω ότι μετά το συνέδριο κάναμε μια ευρύτερη σύσκεψη. Είχε έρθει και ο συνάδελφος ο Τασιούλας σε μια κατάμεστη αίθουσα, την οποία έγινε ο απολογισμός και τη συζήτηση. Τι φάνηκε και από τους χώρους δουλειάς που επισκεφτήκαμε. Όλοι μας λένε επιτέλους, μπράβο, καλά κάνετε. Συνεχίστε σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε τεράστιο χρέος για αυτό που ανοίξαμε. Θεωρώ ότι πρέπει να το συνεχίσουμε μέχρι κάτω-κάτω, να φύγει αυτή η βρώμα, να ξεβρωμίσει ο τόπος και να μιλάμε για πραγματικά συνδικάτα. Στο εργατικό κέντρο εντάχει της Καλαμάτας, ο συνυποψήφιος του Παναγόπουλου από τη ΔΑΚΕ Νέα Δημοκρατία, πρόεδρος Σωτήρης Τσόνης. Είναι αυτός ο οποίος, παρότι είναι εργαζόμενος στα ΕΛΤΑ, βγαίνει αντιπρόσωπος στο εργατικό κέντρο από συνδικάτο Μαϊμού που έχει στήσει ιδιωτικών υπαλλήλων που κανένας δεν ξέρει και καμία δράση δεν έχει. Τη μόνη δράση είναι κάθε 3 χρόνια να εκλέγει τον εργατοπατέρα. Εκεί συνηγορούν και αυτό που γίνεται στη ΓΕΣΕ έχει γίνει στην Καλαμάτα πριν 3 χρόνια. Πετάξανε τη ΔΑΣ, μας πετάξανε έξω από το Προεδρείο και την διοίκηση, την πλειοψηφία, την έχουν αυτοί που έχουν στήσει συνδικάτα ιδιωτικών υπαλλήλων και οικοδόμων σφραγίδες που δεν έχουν καμία παρέμβαση στην πόλη και συνδιοικούν στο εργατικό κέντρο της Καλαμάτας, οι οποίοι μαζί προχθές την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη, κάνανε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και ζητήσανε να διοριστεί διοίκηση χωρίς μαζί και ο πρόεδρος από την Νέα Δημοκρατία και από τη ΛΑΕ, ο οποίος εμφανίζονται σαν ΕΑΚ, που εμφανίζονται σαν ΕΑΚ, ανεξάρτητη κίνηση από τη ΛΑΕ, όλοι μαζί ζητήσανε να αποκλειστεί η ΔΑΣ, γιατί είναι επικίνδυνη για το συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτοί είναι λοιπόν, αυτοί διοικούν, αυτούς εμείς έχουμε πάρει απόφαση, ήδη παρακολουθούμε τα συνδικάτα τους και τον Νοέμβριο θα δούμε τις πλειοψηφίες τους και θα περάσουν καλά στο συνέδριο που θα γίνει της Καλαμάτας. Καλή συνέχεια στον αγώνα.